Ορατές είναι οι συνέπειες από την έκρηξη του κόστους ενέργειας με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Τι ώρα με 200 ευρώ και τώρα είναι 400. Το διπλάσιο. Το διπλάσιο. Και πόσο άτομα στην οικογένεια? Τρία. Και τι λέτε για τις αυξήσεις? Τι λέμε? Θα τα κλείσουν όλα να πάνε να φύγουν. Θα τα κλείσουν. Δεν βλέπεις εδώ? Τι διακανονισμού σου? 50 ευρώ βάζω καθένα στο λογαριασμό. Κάτω από 200 δεν πέφτουμε ποτέ κάθε διήμηνο. Και τώρα ήρθα να λύσω μία υπόθεση γιατί πλήρωσα τα 200 ευρώ και τώρα μου ξανάρθε πάλι σε ένα μήνα πάλι λογαριασμό. Δηλαδή στην ουσία η αύξηση πόσο είναι παραπάνω? Πάρα πολύ, πάνω από 100 ευρώ. Στην κυβέρνηση ότι τα έχει κάνει όλα χάλια αυτό. Η κυβέρνηση να τα λάβει υπόψη αυτά, γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε τόσα ρεύματα. Μόνο να κανονίσουν τι γινόταν μέχρι προχθές, να ξαναγυρίσουμε εκεί τουλάχιστον που ήταν πιο χαμηλές οι χρεώσεις. Δηλαδή ήταν ένα ηλεκτροσόκ για σας? Βέβαια. Από 90 το ανώτερο να δώσω 260 ήταν πολλά τα λεφτά. Αντικρίζοντας τους φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καταναλωτές κάνουν λόγο για μεγάλες αυξήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 60%. Πόσο πληρώνετε πριν, μέσο όρο? Πριν 100 εκεί, μέσο όρο. Και τώρα που θα πληρώσετε? 150 και τώρα 778. 386 είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής στον αέρα. Μα είναι δυσβάσταχτο, όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τι λέω στην κυβέρνηση να βάλει νερό στο κρασί της. Και με την πανδημία, όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, πρέπει να μειώσει κατά πολύ τα τιμολόγια και να αφαιρέσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν είναι αυτή η τακτική που ακολουθούν. Ο κόσμος θα ξεσηκωθεί, δεν αντέχει. Αρκετοί σπέβδουν για διακανονισμό, ενώ ορισμένοι δηλώνουν ότι θα αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Να αλλάξω και εταιρεία. Αλλιώς δεν πάμε καλά. Είναι πάρα πολύ. Πόση διαφορά? 150 ευρώ. Εγώ πάω να κάνω διακανονισμό τώρα. Το αφήσω και πιο πάνω, το αφήσω και πιο πάνω. Τι έκανα? Να βάσω στο σπίτι μου και να πληρώσω αυτούς? Όχι. Αρκετά. Δεν μου ήρθε ακόμα. Αλλά έχει έρθει σε ένα-δυο γνωστούς μου και μου είπαν ότι η διαφορά είναι το γύρω στα 40 με 45 ευρώ. 20 ευρώ από το προηγούμενο λογαριασμό. Ήρθανε αναδρομικά από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο 490 ευρώ. Υπερβολικά, υπερβολικό ποσό. Τα πληρώσαμε βέβαια, αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Τώρα περιμένω να βγει ο τετράμινος λογαριασμός, να δω τι θα βάλουν πάλι. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές. Εγώ πλήρωνα 150, το πολύ πολύ 200, επειδή η γυναίκα είχε κάτι μηχανήματα και τα έβανα, μέχρι 200. Εδώ μου έρθει 700. Από πού ως πού? Σε δεινή θέση βρίσκονται και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι καλούν την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά για την αναχέτηση των αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.